Κοιτάξτε, όλοι πρώτα απ' όλα είμαστε ποιότες. Ας ξεκινούμε το γεγονός ότι είμαστε γεννήθηκα στην Χαλκίδα, ο πατέρας μου το ίδιο, η μητέρα μου το ίδιο. Είμαστε ποιότες και αυτόν τον τόπο, ειδικά την Βόρεια Εύβοια, την αγαπούμε, την πονούμε. Και δεν σας κρύβω ότι όταν ανεβαίνω εδώ από το 1985, όπου με τον γαμπρό μου και τις αδερφές μου και οικογενειακώς κάναμε κατασκήνωση στα Γιάννητρα κάθε καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν λάτρευα το φυσικό κάλος. Δεν σας κρύβω την ότι η Εύβοια δεν την επισκέπτομαι σχεδόν ποτέ, έχω πάει τρεις φορές στη ζωή μου. Εδώ έχω έρθει άπειρες φορές. Και συνεχίζω να έρχομαι. Ο τόπος είναι ευλογημένος. Δεν περίμενα στο χειρότερο μου όνειρο ότι θα τολμήσει κάποιος να αγγίξει αυτή την περιοχή και να μην πέσουν όλοι πάνω, να τη διασώσουν και όλα τα σχετικά. Δυστυχώς, φέτος θεωρώ ότι δεχτήκαμε μία σύμμετρη απειλή. Δεν πιστεύω ότι ήταν τυχαίο όλο αυτό το πράγμα που έγινε φέτος με τόσες φωτιές και τόσες αιτίες. Και έγινε αυτό που έγινε. Από εκεί και πέρα, η προσπαθία δική μας έχει να κάνει με το ότι είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εμείς εδώ στον τόπο σας, στον τόπο μας βασικά, γιατί και δικός μας τόπος είναι. Και θεωρώ ότι τα παιδιά και το σχολείο είναι η αρχή όλων των καλών που μπορεί να σημήσει μια τοπική κοινωνία. Γιατί εδώ είναι το μέλλον, εδώ είναι το παρόν, εδώ είναι τα πάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την προσφορά μας και πραγματικά θεωρώ ότι ίσως να είναι και μια αφορμή και μια ευκαιρία να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς. Από την πρώτη στιγμή της μεγάλης καταστροφής είστε μαζί μας και εσείς προσωπικά και το σύνολο των στελεχών σας. Το σχολείο αυτό της Αγίας Άνας είναι από τα πιο μικρά στο Δήμο, αλλά είναι από τα πιο πειθαρχημένα και τα πιο επιτυχημένα, θα έλεγα. Οι επιτυχίες των παιδιών στατιστικά ίσως είναι οι μεγαλύτερες στο Δήμο. Πέρσι από το σχολείο αυτό κάποιοι από φοιτήσεις μαθητές πέρασαν δύο στην νομική Αθηνών από ένα μικρό σχολείο. Πάει να πει ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Οι δάσκαλοι, τα παιδιά τα βλέπουν όλα σαν παιδιά τους. Υπάρχει πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Και επειδή εγώ γυρνά και όλα τα σχολεία της περιοχής, το σχολείο αυτό θυμίζει εκκλησία. Είναι τα παιδιά πολύ προσγειωμένα, πάρα πολύ καλά παιδιά. Και αυτή η προσφορά που κάνατε πραγματικά να τα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί όντως είχαμε πολύ μεγάλες ελλείψεις και έχουμε, αλλά το παλεύουμε μαζί με τους δασκάλους εδώ πέρα και ελπίζω να μας ξαναβοηθήσετε πάλι ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά όλης της Ελλάδας και της Εύβοιας κυρίως εδώ που συγκρίνουμε με τα δημοτικά σχολεία να έχουν ίσες ευκαιρίες. Χαίρομαι. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά παιδιά και χαρά στο κουράγιο σας. Και καλή δύναμη πραγματικά, γιατί είστε και θεματοφύλακες εδώ της περιοχής, αν μη τι άλλο, την οποία όλοι μας εμείς από τις πόλεις έχουμε ανάγκη, πραγματικά έχουμε ανάγκη να τις βλέπουμε ζωντανές και όχι απλά ζωντανές, αλλά να αναπτύσσονται και να δημιουργούν και νέα δεδομένα για την περιοχή. Τώρα εύχομαι όλοι από τη μεριά τους όσο μπορούν και η πολιτεία και ο επιχειρηματικός κόσμος να βοηθήσουν στο δυνατόν τις περιοχές όλες εδώ, τις Βόρειες Εύβοιας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Κυλάκη, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την χορηγία σας. Θα τονώσουμε τα υλικά της χορηγίας σας και την εκπαιδευτική μας δραστηριότητα. Θα μας κάνουν να συναγωνιστούμε με τα μεγάλα σχολεία των πόλεων. Και μόνο το αίσθημα αυτό ότι κάποιος μας σκέφτεται και μας βοηθάει, μας γεμίζει ικανοποίηση και δίνει με διάφορες αξίες στα παιδιά μας. Να είστε καλά και εσείς και η εταιρεία σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, σας έχω ετοιμάσει και ένα ευχαριστήριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Καλή εταιρεία σας να πάει πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.